Αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα στο 12,1% το 2010 και στο 14,3% το 2011 προβλέπει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην ετήσια έκθεσή του για την απασχόληση. Στο κόκκινο βρίσκεται η ανεργία των πτυχιούχων στη χώρα μας, ενώ η επιδείνωση της κατάστασης στο τομέα της απασχόλησης συνδέεται με την μείωση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται στο 3,7% για φέτος. Ανεργία υπάρχει. Σε βαθιά ύφεση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απασχόληση θα βρεθεί και φέτος και το 2011 η ελληνική οικονομία, όπως δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Την ίδια ώρα το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξάνεται έστω και οριακά και πλέον η διαφορά με τους εταίρους διευρύνεται, ενώ η ανεργία στην περιφέρεια τραβά την ανηφόρα. Είναι ο καινούριος όρος που έχουν επινοήσει, λέγεται over qualification, που σημαίνει ότι έχει παραπάνω προσόντα από αυτά που πρέπει. Και η πλάκα είναι ότι ενώ μπήκε σε ένα κυνήγι από το Λύκειο με τις Πανελλήνιες, συνεχές εξετάσεις, μετά στο Πανεπιστήμιο, όλο αυτό στήχησε βέβαια στην οικογένεια, έχεις πλέον το πτυχίο, ψάχνεις να βρεις δουλειά, βλέπεις ότι ούτε σε εφημερίδες ούτε πουθενά δεν έχει τίποτα και μετά έρχεσαι στο Ταμείο Ενεργείας και φτάνεις στα 30 να γυρνάς σπίτι σου, ας πούμε, στο Πατρικό γιατί δεν βγαίνει το Νίκη. Η ουσία βέβαια είναι όμως τι φταίει για όλο αυτό. Για τους επόμενους μήνες του έτους, η ρυθμή ανάπτυξης θα είναι αρνητική, λόγω και των μέτρων που έλαβε στις αρχές Μαΐου η κυβέρνηση σε συμφωνία με την Τρόικα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα παιδιά μένα ήδη έχουν μένει στο εξωτερικό, μένουν Ολλανδία, έχω δύο παιδιά. Και εργάζονται. Εκεί εργάζονται, εκεί μένουν και βλέπω. Σας λένε σε σύγκριση με την Ελλάδα ότι είναι καλύτερα εκεί. Μα είναι καλύτερα, πολύ πιο καλά. Γιατί πηγαίνω και εγώ τακτικά εκεί πέρα και θέλω να τα φέρω εδώ μαζί μου και δεν έρχονται. Έρχονται εδώ στο τουρισμό και συγκεκριμένα φέτος ούτε τουρισμό δεν ήρθαν εδώ. Πήγανε από Τουρκία, πήγαν από αλλού. Το πρόβλημα είναι ότι και δουλειές δεν υπάρχουν και το χειρότερο τα παιδιά δεν έχουν κίνητρα να ασχοληθούν. Ρωτάω το γιο μου και μου λέει: μα ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα, μα για με τι να ασχοληθώ, γιατί να παλέψω. Η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών και της Τρόικας για το ρυθμό ανάπτυξης φέτος είναι μείον 4% και μείον 2,6% το 2011, ενώ ανάκαμψη προβλέπεται από το 2012. Η συρρήκνωση της ανάπτυξης έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, δημιουργώντας στρατιές ανέργων. Δουλειά υπήρχε πάντα. Υπήρχε, εντάξει. Τώρα τι γίνεται. Τώρα όπως πάνω δεν είναι στο ταμείο, βλέπουμε. Ύστερα... Αγωνία για το μέλλον. Σίγουρα, ναι. Σκέφτεστε να φύγετε από την Ελλάδα? Σκέφτομαστε πολλές φορές, αλλά και με τα παιδιά σχολείο εδώ πέρα. Είναι λίγο δύσκολο. Ταμείο ανεργίας. Πόσο καιρό άνεργος? Τώρα, εντάξει, 2-3 μήνες. Για ποιο λόγο? Αφού είσαι κρίση, δεν είσαι. Εγώ είμαι οικοδόμος, οικοδόμες έχουν σταματήσει εντελώς. Δεν είσαι καμιά οικοδόμη. Βγάζετε πέρα με το επίδομα ανεργίας? Θα τα βγάλω με επίδομα ανεργίας, με τίποτα.